Γεια χαρά παιδιά, το σημερινό το podcast θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει Σήμερα θα μας μιλήσει ο Στέφανος για τα NFTs και τι σχέση έχουν και πώς σχετίζονται τα NFTs με τη μουσική Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος που ασχολείται με μουσική να υποφεληθεί έχοντας NFT, μπορείς να έχεις NFT, πώς... Αγοράζεις ένα NFT έχει. και το έχεις στο ψηφιακό σου πορτοφόλι ας πούμε, ναι Πες μας λοιπόν τι είναι τα NFTs και γενικά πώς δουλεύει αυτό το πράγμα και τι σχέση έχει με τη μουσική. Ναι. Φαντάζομαι ότι είμαστε τελείω άσχετοι, δεν ξέρουμε Σωστό. τίποτα από NFT. Ε, ουσιαστικά, ένα NFT είναι μια πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό είναι το οποίο συγχύζει πολλοί κόσμο σε Κύπρο και Ελλάδα. Όπου πάω ακούω δηλαδή ότι τα NFT είναι μια φωτογραφία, φαντάζομαι και εσύ το ίδιο σκέφτεσαι. Ναι, ναι. Ω NFT μπορεί να πουλήσει ναι, μια φωτογραφία, ένα σχέδιο, ένα βίντεο, μπορεί να πουλήσει το επεισόδιο στο podcast σου και ο αγοραστή που θα το αγοράσει θα έχει τα πνευματικά δικαιώματα του NFT του ο οποίου θα αγοράσει. Ε, δεν υπάρχει κάποιον restrictions του πώ θα το χρησιμοποιήσει το NFT του. Μπορεί να το βάλει profile, μπορεί να το ανεβάσει όπου θέλει, όταν το αγοράσει και μετά. Ε, είναι δικό του. Τώρα θα μου πει, υπάρχουν και φωτογραφίε σωστά που δίνονται και εκατομμύρια, όπω α πούμε το Μαϊμουδάκι, φαντάζομαι το ξέρει. Ναι. Αλλά αυτό έχει ένα utility, μια χρήση α πούμε πίσω από αυτό. Ε, για παράδειγμα, α πούμε, μπορεί να σου δώσει κάποια ticket για ένα exclusive event, κάποια ρούχα α πούμε τα οποία θα έχει μόνο εσύ. Υπάρχει κάποιο utility πίσω από αυτό το πράγμα που θα αγοράσει. Πώς δηλαδή ένα NFT θα μου δώσει ticket, εξήγησε με λίγο. Συνήθως υπάρχουν σερβέρ στο Discord, ε, όπου μπορείς να κάνεις verify, να συνδέσεις δηλαδή το ψηφιακό σου πορτοφόλι, το wallet σου, και να κάνεις verify ότι ναι, έχω αυτή τη στιγμή NFT ναι. και θα σε βάλουν σε ένα κλειστό group μέσα στο server που θα σου πούν, ξέρετε, σε 10 μέρες, ε, όσοι είσαστε verify θα σας αποστείλουμε ας πούμε κάποια ρούχα δωρεάν και γράψετε μας ας πούμε το address δηλαδή υπάρχουν αρκετά πράγματα πίσω από έναν NFT δεν είναι απλά αγοράζεις μια φωτογραφία ας πούμε και εσύ τι κάνεις ας πούμε δηλαδή πέσω ότι εγώ ε, επειδή η πρώτη επαφή που είχαμε στο instagram ε, μου λες ε, μου είπες ας πούμε ότι κάνει NFT για μουσικού κτλ. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει για μένα και πώ εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα, θα μου φτιάξει NFT για κάποιο instrumental, για ένα ολοκληρωμένο κομμάτι. Δηλαδή, πώ δουλεύει αυτό το πράγμα. Αρχικά άρχισα όταν ήθελα να μπω εκτό από collector, που ένα collector είναι αυτό που απλά αγοράζει NFT. Ε, αρχι, όταν άρχισα να γίνομαι artist, δηλα, δηλαδή να σχεδιάζω, ήμουν απλά ένας artist που σχεδιάζει NFT για δικά μου collection. Ε, και στη συνέχεια, όταν άρχισα να μπαίνω στη μουσική που μου έδωσε την ευκαιρία ο Game Boy τη ATH, ε, το έτρεξα όλο το, το project, δηλαδή και του σχεδιάσα το collection σε συνεννόηση μαζί μου. Δηλαδή, σχεδιάσα τον ίδιο ας πούμε, σε μια μορφή που ήθελε πιο cartoon 3D. Και βρήκαμε μαζί το ποια προνόμια, τι utility θα έχει το NFT. Ε, στη συνέχεια όταν μπαίναμε παραπάνω στη φάση συνεργάζομαι και με άλλους μουσικούς ε, τώρα μπορώ να να σου πουλήσω δηλαδή και έναν πίτα μου πεις θέλω να πουλήσω έναν πίτος NFT μπορώ να το κάνω γενικά μπορώ να τρέξω ό,τι έχει σχέση με NFT Με ποιους, με, με ποιους μουσικούς έχεις συνεργαστεί για ποιους έχεις κάνει NFT ο, ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία ήταν ο Game Boy της ATH ένα παιδί ο οποίο είναι χρυσό παιδί καταρχά και το χίλιο ευχαριστώ. Έχει κάνει μεγάλα κομμάτια, έχει κάνει το hoodstar, ήταν μέσα στο wet, είναι σε πολλά κομμάτια με το sneak, με έδωσε την ευκαιρία. Μετά με βάλε λίγο μέσα στην ATH, έκανα και συνεργασία με το Salva, ο Salva από τον Dominicana Latina και εκείνο ένα πολύ καλό παιδί. Εσύ γενικά έχεις κάποια σχέση με τη μουσική ή μόνο με, με τη μουσική όχι, πάντα άκουγα, θαύμαζα άτομα, αλλά... Ε, ποτέ δεν ήμουν μέσα στη μουσική τόσο κοντά στη μουσική. Δηλαδή, στη, μουσική, ε, μουσική μπήκε μέσω των NFT, δηλαδή. Ναι, μπήκα Το καθαρά μέσα μέσω των NFT. Ναι. ναι. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτέ τι δύο συνεργασίε που κάναμε, ήρθε ο Φιωρέλ. Συνεργάστηκα με τον Φιωρέλ, ο οποίο. Έχει κομμάτι με τον Τοκέλ, με τον Ρίκτα, ένα και εκείνο ένα πολύ ανερχόμενο ταλέντο. Μετά ένα τεράστιο βήμα που ήταν για μένα ήταν ο Νίκο Βουρλιώτη, ο Νίβο, ναι. με τον οποίο τρέχουμε κάποια project στην οποία πιστεύω πάρα πολύ. Μια προσωπικότητα, ο Νίβο, από την οποία μαθαίνω καθημερινά και πραγματικά είμαι περήφανο για να συνεργάζομαι με τέτοιον άνθρωπο. Και τώρα συνεργάζομαι και με κάποια άλλα ονόματα, τα οποία δυστυχώ δεν μπορώ να πω τώρα. Και με την Αναστασία, του Γιούσεφ, κάνουμε κάτι, αλλά είναι λίγο πιο διαφορετικό. Θα αποφασίσω εγώ, α πούμε, σήμερα ότι θέλω. Α, αρχικά, στο το πάρουμε από την αρχή. Πε ότι κάνω εγώ ένα τραγούδι το οποίο ε, έχω μισά-μισά πνευματικά δικαιώματα. Εγώ, σαν producer, beatmaker, record label, οτιδήποτε, με έναν artist, με έναν καλλιτέχνη, α πούμε, και μοιραζόμαστε πνευματικά δικαιώματα. πως μπορούμε ένα τραγούδι το οποίο ανήκει σε δύο άτομα να το κάνουμε NFT, το και πού θα το μέχρι. ανεβάσουμε, δηλαδή. Κοίτα, στο θέμα του πού θα ανεβεί, υπάρχουν συγκεκριμένα marketplaces για NFT, δηλαδή δεν μπορείς να πεις απλά θα πουλήσω ένα NFT τώρα όποιος θέλει να μου τα δώσει να του το δώσω. Υπάρχουν συγκεκριμένα marketplaces επειδή γίνονται όλα φανερά σπέ, δεν υπάρχει να κρύψει κάποιο κάτι ε, θα ανεβού στα marketplaces τα οποία θα συμφωνήσει εσύ με τον artist ε, τώρα για τα ποσοστά θα τα βρεις εσύ με τον artist, με τον δηλαδή, τραγουδιστή σου. Δηλαδή εγώ πρέπει να κάνω συμβόλαιο με τον artist να συμφωνήσουμε ότι αυτό θα γίνει NFT και μετά να απευθυνθούμε σε σένα και εσύ θα μας δημιουργήσεις το NFT και θα το... Ναι, πάρεις. υπάρχουν διαφορών ειδών στις συνεργασίες. Εσύ, και... εσύ, εσύ, εσύ πώς λειτουργείς, εσύ ας πούμε θα πάρεις ε, ποσοστά από αυτό το NFT ή θα πληρωθείς για, το, για την υπηρεσία σου. Εξαρτάται, ε, όταν άρχιζα έπαιρνα απλά ποσοστά από τι πωλήσει για yeah. να, να μην χάσει κάτι ο τραγουδιστή, να μην νομίζει ότι είμαι κάποιο σκάμ και του ζητάω λεφτά για να του κάνω collection, yeah. ώστε να χτίσω και εγώ το όνομά μου. Πλέον με προσεγγίζουν αρκετά άτομα που μου λένε, α πούμε, ξέρει, θέλω 10 κομμάτια, θα σου δώσω τόσα λεφτά. Εξαρτάται από το project, από το πόσο πιστεύω στο project, από τι ευθύνε που έχω. Κάθε συνεργασία μπορώ να σου πω είναι και διαφορετική σε αυτόν τον τομέα. Okay. Μία μια άλλη απορία που έχω. Πε ότι αποφασίζουμε και κάνουμε ένα μα τραγούδι, το κάνουμε NFT. Αυτό το τραγούδι μπορώ να το κοινοποιήσω στο YouTube, στο Spotify, ενώ το έχω κάνει και NFT, ή πρέπει να μείνει μόνο στο marketplace του NFT, ε, Να σου πω. Μπορείς να το κοινοποιήσει και στο Spotify, απλά το άτομο στο οποίο πούλησες και το NFT μπορεί και αυτό να το χρησιμοποιήσει όπως ο ίδιος θέλει, για παράδειγμα ο Snoop Dogg. Λο... Θα, θα, θα αναγκαστώ εγώ να το αφαιρέσω όμως μετά γιατί άμα γιατί θα το ανεβάσω εγώ στο Spotify θα παίρνω λεφτά από τα streams για παράδειγμα ενώ το NFT ανήκει σε κάποιον άλλον ναι. δηλαδή αυτό ε, πώς δουλεύει εξαρτάται βασικά το, το τι θα κάνεις ε, δηλαδή μπορείς και να το ανεβάσεις στο Spotify απλά πρέπει να έχεις πει ότι δεν, δεν θα δώσεις κάποιο μερίδιο στους αγοραστές των το, NFT αλλά αυτό που γίνεται πλέον είναι λόγω του ότι οι artists, τα, φαντάζομαι τα ξέρει καλύτερα εσύ, τα ποσοστά και τα λεφτά που παίρνουν από το Spotify, από το Apple Music και τα λοιπά είναι πολύ λίγα. Ας πούμε. Δεν μπορεί κάποιο να ζήσει με αυτά, είναι πολύ δύσκολο. Mm. Πουλάνε μόνο ω NFT τα κομμάτια του, διότι μετά, αν υπάρχει στο Spotify, ποιο θα το αγοράσει ναι. ω NFT από τη στιγμή που υπάρχει στο Spotify. Κατάλαβα. Δηλαδή, υπάρχουν καλλιτέχνε οι οποίοι έχουν τραγούδια τα οποία. Ε, στα οποία εμείς δεν έχουμε πρόσβαση Αλλά υπάρχουν σαν NFT Σε marketplace του NFT Ναι για, και αυτόν το χρωστάμε Σε μεγάλο βαθμό στο Snoop Dogg Και το γιον του που τον έβαλε στη φάση Ο Snoop Dogg αγόρασε την Death Row Το Φεβρουάριο ε, Αν δεν κάνω λάθος Εσύ ξέρεις καλύτερα η Death Row είναι μια από τις Μεγαλύτερες αν όχι μεγαλύτερη δισκογραφική Δεν ξέρω αν συμφωνείς Ναι είναι στο, στο θέμα του hip hop και... Ναι 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 Αγόρασε γύρω στο Φεβρουαρίο την Death Row και ανακοίνωσε ότι εγώ πλέον δεν θα βάζω κομμάτια της Death Row στο Spotify. Θα είναι αποκλειστικά ως NFT. Ανακοίνωσε κάποια προνόμια για τους αγοραστές και από εκεί και πέρα ακολούθησαν αρκετοί. Δηλαδή τώρα έβγαλε άλμπου με 7 κομμάτια ο Tory Lanez ως NFT, έβγαλε ο Chris Brown. Και, και, και ένα NFT μπορεί να το αγοράσει μόνο ένας. Όχι, μπορείς να βγάλεις όσα κομμάτια θες. Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι μόνο ένα κομμάτι ας πούμε και είναι με auction δηλαδή εγώ δίνω 5, εγώ δίνω 10 ευρώ και πάει ο μεγαλύτερος μπίτερ υπάρχουν 10.000 κομμάτια υπάρχουν δηλαδή δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή εμείς μπορούμε ε, ένα τραγούδι να το κάνουμε NFT και να το αγοράζουν πολλοί όχι ναι, ένας. ναι, ναι, δεν, δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Και, και, αυτός, και, ο, και ο, κάθε ένας που θα αγοράζει αυτό το τραγούδι θα έχει και εμπορική και δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης στο τραγούδι ή θα μπορεί απλά να το ακούει. Εμπορική εκμετάλλευση εννοεί να, να μπορεί ας πούμε να πάρει τον πίτι εννοεί να όχι πάρει όχι κάποια να το λεφτά. Πο, να, να μπορεί ας πούμε να το βάλει στο Spotify, να το βάλει στο YouTube κανάλι του ή να το χρησιμοποιεί σαν background μουσική σε κάποιο βίντεο. Ας πούμε. Ναι. Ε, ναι, αυτός που θα το αγοράσει έχει τα πνευματικά δικαιώματα να το κάνει ό,τι θέλει. Ε, δε, δηλαδή από τη στιγμή που το αγοράζει έχει την πνευματική ιδιοκτησία μαζί με τους άλλους αγοραστές. Ας πούμε είδα μια, ένα podcast του Snoop Talk πριν από 3-4 μήνες που είπε ότι κανονικά για ένα feature 60 μπάρες παίρνει 250.000 και τώρα πουλάει NFT του στο οποίο τραγουδάει που είναι 9-10 ευρώ ας πούμε και μπορεί να το βάλει στα τραγούδια ως feature του Snoop Talk δηλαδή. Okay. Αυτό δεν είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι από την άποψη ότι για παράδειγμα, κάνω εγώ ένα τραγούδι, το κάνω NFT. Το βάζω στη πλατφόρμα του NFT, το αγοράζεις εσύ και το παίρνεις και το βάζεις στο YouTube κανάλι σου. Τι νόημα έχει για τον επόμενο να έρθει να το αγοράσει αφού μπορεί να το ακούσει στο YouTube. ο, ε, όπως είπα και στην αρχή, ένα NFT είναι ένα ας πούμε, ψηφιακό συμβόλαιο. Ναι. Οπότε τώρα, αν κάποιο έχει κάποιε αμφιβολίε, Δηλαδή, πούμε, δεν θέλει να το βάλει ο αγοραστή στο YouTube, μπορεί να, να πει εξ αρχή ότι ξέρεις okay. που, θα έχει τα δικαιώματα εκτό από αυτέ τι πλατφόρμες Δεν μπορεί Κατάλαβα. να το βάλει Επίση, κάτι λίγα που διάβασα πρόσφατα αφού μου έστειλε μήνυμα και μετά, έκανα έτσι ένα μικρό research και στο Wikipedia γράφει ότι. Το NFT είναι ε, συνδεδεμένο με blockchain. Ναι. Τι, τι, τι ακριβώς είναι αυτό το blockchain, δηλαδή... Ε, το blockchain άρχισε από τα κρύπτο... Τα οποία κρυπτο δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ μέσα στα κρυπτο. Γενικά πάντα τα ψιλοφοβόμουν για διάφορου λόγου. Ε, οπότε δεν μπορώ να εξηγήσω τι ακριβώ είναι το blockchain. Αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό το οποίο έχει σχέση με τα NFT. Ότι αν εσύ αγοράζει το χ NFT, θα το γράφει στην αλυσίδα, στον blockchain, η οποία είναι ουσιαστικά μια ψηφιακή αλυσίδα, ότι ο Αλέξανδρο ε, είναι, ε, είναι κάτοχο του χ NFT. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να το δει οποιοςδήποτε με πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορεί να δει ποιος έχει το πιο NFT, είναι κάτι δηλαδή public που σου δίνει μια άνεση και ένα security ότι είμαι καλυμμένος διότι είναι public το ότι έχω το τάδι NFT. Ναι. Δηλαδή στην ουσία και εσύ την υπηρεσία που εσύ, εσύ προσφέρεις υπηρεσία ε, αυτό, αυτό, που κάνει, δηλαδή. Μπορεί να το πει και έτσι. Προσφέρω κάποια project, α πούμε, είτε παίρνοντα ποσοστό, είτε παίρνοντα κάποια λεφτά μπροστά. Εξαρτάται από το project. Πόσο εύκολο είναι να πουλήσω εγώ τα NFT μου. Πώς μπορώ, δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το παζάρι, πόσο εύκολα μπορώ να προωθήσω και να μαρκετάρω ένα καινούριο NFT που έφτιαξα πρώτη φορά. Πρέπει να φτιάξω πολλά NFT για να βγάλω λεφτά, δηλαδή μπορώ να ζήσω από αυτό καταλάβες Ναι, ε, κοίτα. Το μάρκετ αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και Ελλάδα είναι πολύ θολό και εμβρίγο, α πούμε. Δηλαδή, ο κόσμο φοβάται τα NFT επειδή δεν ξέρει ακριβώ τι είναι τα NFT. Εσύ, ω Αλέξανδρο, που φτιάχνει beat, όπω αυτό που ακούσαμε προ ε, είσαι σε πιο universal market. Οπότε, θεωρώ αρκετά εύκολο το να πουλήσει ένα bit ω NFT. Δεν χρειάζεται να κάνει τώρα να πουλήσει 10. Μπορεί να πουλήσει ένα bit σε χιλιά κομμάτια, πούμε, να το πουλήσει χίλιε φορέ. Ε, απλά ε, κατά τη γνώμη μου, τα NFT σε Κύπρο και Ελλάδα για να τα πουλήσει χρειάζεται το σωστό approach, το σωστό promotion. Πώ θα το πει του κόσμου, να το εξηγήσει, και διότι είναι λίγο πολύπλοκο το να αγοράσει κάποιο ένα NFT. Γιατί... Και τι δίνει value, τι, δηλαδή τι δίνει value στο, στο NFT. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, επειδή έχω ακούσει και τη θεωρία ότι για να καταφέρεις να πουλήσεις NFT σαν creator, δεν εννοώ σαν Σαν collector, ναι, ναι, ναι. δηλαδή το να πάρει ένα NFT και να το πουλήσει σε καλύτερη ναι. τιμή. Αλλά να δημιουργήσει ένα NFT και να το πουλήσει πρέπει να έχει ένα legacy, να είσαι κάποιο. Δηλαδή να έχει ένα όνομα, να είσαι διάσημο για να, για να έχει κάποια αξία το NFT σου. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ε, κοίταξε. Μπορώ να σου πω ότι και ισχύει και όχι. Δηλαδή, εγώ όταν αρχίσα πρώτα να ζωγραφίζω θρύντι και να πουλώ, διότι όπως είπες δεν είχα κάποιο legacy και ούτε... δηλαδή και να τα έκανα... Στη σελίδα μου στο Instagram δεν θα ασχοληθούν κάποιο, α πούμε. Δεν είμαι κάποιο. Ε, όντω, οι πωλήσει μου δεν ήταν εκεί που πίστευα ότι θα είναι ότι άξιζε του art και στα πράγματα που έδινα. Γι' αυτό και τώρα, α πούμε, με τι συνεργασίε που κάνω θεωρώ ότι θα πάνε πολύ πιο καλά γιατί όντω τα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι έχουν κάποιο legacy και ένα fanbase. Οπότε θεωρώ ότι ναι, ε, θα ήταν πολύ καλύτερα να το πούμε έτσι να, έχει, να είσαι κάποιο. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Ε, η άλλη ερώτηση είναι άμα ε, α, α mm yeah. εξαιρέσουμε τις συνεργασίες σου Δηλαδή τις υπηρεσίες και την τέχνη Που πουλάς κάνοντας NFT Για άλλους ε, Θα μπορούσες να ζήσεις Μόνο από τα NFT Δηλαδή να αγοράζεις να πουλάς και να δημιουργείς NFT Μπορείς να ζήσεις μόνο από αυτό Ή χρειάζεται πολλά χρόνια Και είναι μια μελλοντική επένδυση Όχι μελλοντική επένδυση Μια επένδυση για το μέλλον Ας πούμε ε, κοίτα, δεν θέλω να παρασύρω στον κόσμο να πω ότι αν το ψάξει λίγο μπορεί να βγάζει χιλιάδε κάθε μήνα. Ε, τώρα, α πούμε, έγινε κάτι απρόσμενο του τελευταίου μήνε. Από το Φεβράριο υπάρχει ένα crash στο μάρκετ. Οπότε, αν κάποιο ζούσε μόνο από αυτό, τώρα θα ήταν, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο. Ναι, μπορεί να βγάλει κάποια λεφτά, αλλά είναι πολύ. Αναπάντεχο το τι γίνεται ανά πάσα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, μπορεί η τιμή να είναι πάρα πολύ ψηλά και σε τρία λεπτά να το κοιτάξει και να είναι στον πάτο. Οπότε, δεν θα συστήνα σε κάποιον να μπει στα NFT για τα λεφτά. Ναι. Αν θέλει να το ψάξει και είναι όντω κάτι που του αρέσει, ναι, να το κάνει, αλλά όχι για τα λεφτά. Πιστεύει, ε, ξέρει τι. Ε, να, σου, να σου πω μια έτσι ιστορία με τα bitcoin. Ε, τα bitcoin, εγώ θυμάμαι, ήμουν ένα μικρός τότε. Ε, μικρό σχετικά αν θυμάμαι καλά είμαι 18-17 και μόλις είχαν κυκλοφορήσει τα bitcoin και θυμάμαι είχα κάνει account ήμουν έτοιμος να αγοράσω bitcoin θυμάμαι το ένα bitcoin έκανε 150 ευρώ κάτι τέτοιο mm. και έκανα account πήγα να αγοράσω 2-3 και μετά λέω μαλακίες είναι και λέω θα χρεοκοπήσω θα... τζάμπα θα χάσω τα λεφτά μου και περάσανε τα χρόνια και λέω τώρα άμα είχα τρία bitcoin ας πούμε θα, έχα θα, θα ήμουν μια χαρά ξέρω εγώ και πιστεύεις να γίνεται κάτι παρόμοιο με τα NFT δηλαδή ε, ο, ο, λόγος που ακόμα είναι, είναι, αδύνα, είναι δύσκολο έως αδύνατο να ζήσεις μόνο από τα NFT είναι επειδή είναι ακόμα το, το market πολύ καινούριο για τον κόσμο ή θα παραμείνει αυτό το πράγμα σε, σε ένα στυλ ας πούμε πως είναι το χρηματιστήριο, ότι ας πούμε πρέπει να έχεις πολλές γνώσεις και skills για να μπορείς να διεισδύσεις μέσα σε αυτό και να ζεις από αυτό ναι, ε, κοίτα ε, θα μπορεί δηλαδή κάποιος που σε 10 χρόνια έχει απλά 20 NFT, 30 να είναι κάτι αντίστοιχο με το πόσα άμα θα είχες σήμερα 10-20 bitcoins. Ναι, θεωρώ ότι αν κάποιος έχει γνώση να πούμε και ψάχνει τα long term project δηλαδή, διότι υπάρχουν και project τα οποία είναι πιο long term ψάχνει να αγοράσει τα long term project θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει, να γίνει αυτό που ανέφερες με τα bitcoin ε, σίγουρα όσο περνάει ο καιρό, ο κόσμος μαθαίνει όλο και περισσότερο για τα NFT βλέπουμε ότι στην Αμερική είναι έχει μάθει όλος ο κόσμο και αγοράζει NFT στην Αμερική, ε, οπότε θεωρώ ότι αν κάποιος μπει γρήγορα έχει γνώση του τι αγοράζει και δεν αγοράζει απλά για να αγοράζει, ε, αυτό που λε είναι πολύ πιθανό να γίνει. Okay. Και, και με ποια κριτήρια διαλέγεις και αγοράζεις ε, NFT δηλαδή, ε, τι είναι οι παράγοντες που κοιτάς για να πεις ότι αυτό το NFT αξίζει να το αγοράσω. Πάνω απ' όλα είναι το utility που σου είπα πριν, το τι μου προσφέρει. Δηλαδή δεν θα αγοράσω κάποιο NFT απλά επειδή μου αρέσει το σχέδιο. Ναι, βλέπω το art, ε, αλλά πάνω απ' όλα είναι το utility, είναι το ποιο είναι από πίσω, δηλαδή θέλω να ξέρω ότι. Αυτό το NFT το τρέχει ο Τάδε. Αν είναι κάποιο ο οποίο δεν βάζει το όνομά του ή βάζει κάποιο ψευδόνυμο, θα αποφύγω να το αγοράσω διότι υπάρχουν και NFT τα οποία όντω είναι scam Δηλαδή παίρνουν κάποια λεφτά και φεύγουν, το αφήνουν. Οπότε ψάχνω το utility, το ποιο είναι από πίσω, βλέπω okay. την τέχνη. Δηλαδή το NFT, κάποια ίσω από τα NFT, είναι κάτι που ο δημιουργός του πρέπει κατά κάποιον τρόπο να το. Να το συντηρεί, να, να το κάνει κάποιο support για να είναι valid. Ναι. Ε, γι' αυτό και στην προηγούμενη σου ερώτηση, είναι αν κάποιο ε, θα του συστήναν ότι μπορεί να ζήσει από τα NFT, απάντησα ότι δεν θα το συστήνα, διότι εξαρτάται πολύ από άλλου. Δηλαδή, αν αγοράσει ένα project, πρέπει ο αυτός που το έκανε να το τρέχει. Και γι' αυτό και σε ένα project που ασχολούμαι τώρα, ε, μου είπε ο άνθρωπο, έχω. Μου είπε, έχει το art Α πούμε, δεν θέλει να του ζωγραφίσω κάτι, αλλά θέλει να το τρέχω. Δεν μπορεί κάποιο να πουλήσει το art και να το αφήσει. Μετά, απλά θα μηδενιστεί το NFT. Πρέπει να το τρέχει σωστά και συνεχώ. Ωκ, okay, ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω ναι, ναι, ναι. στο νόημα. Γιατί πριν δεν μπορούσα να καταλάβω ε, γιατί μια ζωγραφιά να έχει αξία, αφού εγώ μπορώ την ημέρα να κάνω 100 ζωγραφιές Τάχα μου γιατί να αγοράσω τη δικιά σου ζωγραφιά, αν μπορώ να κάνω τη δική μου. Αυτό ακριβώ. Και αυτό που λέω είναι, άμα έμαθα ναι, στη μητέρα μου που είναι πιο μεγάλη ηλικία, α πούμε, τι είναι ένα NFT. Διότι στην αρχή το πρώτο μου NFT, το θυμάμαι το αγόρασα με ένα φίλο μου, ήταν, ήταν μια ζωγραφιά ενό pitbull, σε καρτού. Και μου είπε η μητέρα μου γιατί έδωσε τόσα λεφτά για ένα pitbull ας πούμε και της εξήγησα ότι μου προσφέρει αυτό, αυτό, αυτό. Οπότε σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει, οπότε αν κατάλαβε η μητέρα μου θεωρώ ότι είναι εύκολο για τον κόσμο να καταλάβει αρκεί να έχει την ώρα. Διάβασα στο Wikipedia ότι υπάρχουν πάρα πολλές, επειδή το και πριν το θυμήθηκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσεις uh, scam. Ε, πώς, ε, πώς μπορεί κάποιος να ξεγελάσει Δηλαδή να σε ξεγελάσει Και να Χάσεις πολλά λεφτά με τα NFT Ναι ε, υπάρχουν αρκετοί τροποί Ένας τρόπος είναι Να μπει ξαφνικά Ένα προϊστο account σου και να δεις Όπω έχει ας πούμε στα email και στο Instagram που σου στέλνουν κάποια bot, ένα link ας πούμε και δεν πρέπει να πατήσει. Έτσι και στα NFT να μπει και να δει ότι κάποιο σου έστειλε ένα NFT για να χαρεί. Όμω, αν πατήσει πάνω σε ένα ξένο NFT που σου στείλαν ω δώρο, είναι πολύ πιθανόν κάποιο να πάρει τα data του digital wallet σου και να σου πάρει ό,τι έχει εκεί, α πούμε. Επίσης ο άλλος τρόπος που δεν είναι τόσο να σε κλέψουν είναι μια απόφαση του creator είναι κάποιο να δημιουργήσει ένα NFT, να ανεβάσει πολύ το hype, να χτίσει ένα fanpage ας πούμε να δώσει εσύ 200-300 ευρώ, να τα πάρει και να, να, σταματήσει ας πούμε να ασχολείται και απλά να μην δεν είναι εκείνη η τιμή. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες στις οποίες ας πούμε ο κόσμος μπορεί να μπαίνει και να βλέπει ξέρω εγώ τα NFT, πώ κινούνται, ποια NFT είναι πάνω, ποια όπως είπες, έχουν hype, ποια δεν έχουν, ξέρω εγώ. Ε, ναι, η καλύτερη πλατφόρμα είναι το ίδιο το marketplace των NFT. Αυτή που θα σύστηνε είναι το OpenSea. Απλά γράφει τον Google OpenSea και βλέπει όλα τα NFT, α πούμε. Η ε, άλλη πλατφόρμα, αν κάποιο είναι πιο μέσα στα NFT, είναι καλά να μπει στο Twitter, επειδή ασχολούνται πολύ στην Αμερική με το Twitter. Γράφουν για αρκετά νέα project, από εκεί θα σε παραμπέμψουν σε κάποιους σερβέρ και θα κλείσω το, το πράγμα αν το, το ψάχνεις, ας πούμε. Το, το, το πιο ακριβό NFT που έχεις πουλήσει πόσο ήταν? Που, που έχω πιθέρα. πουλήσει? Είχα αγοράσει δύο pitbulls. <συγλίδι> που σου είπα πριν είχα αγοράσει ένα και μετά αγοράσα άλλο ένα διότι μου άρεσε πολύ και το πούλησα για πάνω από 1500 ευρώ ας πούμε. και πόσο το αγόρασες ε, το συγκεκριμένο ήταν περίπου στα 400-500 ευρώ μια χαρά έβγαλε δηλαδή ναι. δύο ναι. φορές την αξία εξαρτάται ας πούμε από το, το τι θα αγοράσεις και από το πότε θα Πουλήσεις, διότι με ένα άλλο φίλο μου, α πούμε, είχε αγοράσει αυτό. Είχαμε βρει μαζί ένα project που ήταν από μια κοπέλα φεμινίστρια που το είχε κάνει. Κοιτάξτε, για τα δικαιώματα των γυναικών. Και το είχε πάρει έτσι αρκετά λεφτά, α πούμε, 600-700 ευρώ. Η αξία του στον ένα μήνα είχε πάει, α πούμε, πάνω από 2-3 χιλιάρικα. Αποφάσισε να το κρατήσει και τώρα είναι στα 200-100 ευρώ, α πούμε. Οπότε είναι όλα αποφάσει τη στιγμή. Πόσο budget πρέπει να έχει κάποιο υπόψη του για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο δηλαδή θέλω εγώ να μπω στα NFT και να δοκιμάσω την τύχη μου πόσο budget πρέπει να έχω υπόψη μου ότι πρέπει να επενδύσω εξαρτάται θες να κάνεις ας πούμε δικό σου NFT ή θέλεις να αγοράσεις NFT και τα δύο πες μας, γιατί Το... πιστεύω θα υπάρχουν και αυτοί ναι, ναι. Ε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο restriction, α πούμε. Δηλαδή, ο Snoop που πουλά τα το NFT του έχει και 9 ευρώ που τα πουλά. Δεν υπάρχει κάποιο restriction. Τώρα, αν θέλει να κάνει NFT, ε, μπορεί να κάνει και μόνο σου. Α πούμε, αν, απλά χρειάζεται πολύ ψάξιμο, πολύ δουλειά. Ε, αν θε να πάει σε συγκεκριμένο artist, ε, εγώ προσωπικά Εξαρτάται από ποιο έρθει. Δηλαδή, αν έρθει ένα άτομο όπω τον Νίκο, το βουλιό, δεν θα δεν Θα χρέω, προτιμήσω να πάρω κάποιο ποσοστό επειδή πιστεύω πολύ στο συγκεκριμένο project. Οπότε εξαρτάται από τον artist. Δεν πιστεύω όμω ότι χρειάζεσαι τώρα πολλά λεφτά για να, να μπει στα NFT. Okay. Εσύ, εσύ δηλαδή στην ουσία χρεώνει το σχέδιο, ε, Εξαρτάται τι θέλει. Δηλαδή... Ή κάνεις και όλο το process, δηλαδή κάνεις το σχέδιο και το κάνεις και NFT και το βάζεις στο marketplace και τα κάνεις όλα ας πούμε. Ε, Να σου πω, μπορώ να σου πω ότι είναι πιο σημαντικό το process Διότι δεν υπάρχουν τόσα άτομα στην Ελλάδα και Κύπρο με γνώσεις σε βάθος στα NFT Οπότε το process είναι αρκετά πιο σημαντικό Όσο, όσο να είναι, έχουμε αρκετό ταλέντο σε Ελλάδα και εκεί. Προμεάρτη να σου κάνουν το σχέδιο, ναι. Αλλά μπορώ να πω ότι το process είναι πιο σημαντικό. Και πόσο καιρό σου πήρε για να μάθει να μπει μέσα σε αυτό το τρυπάκι όλο Ε Συνολικά πρέπει να είμαι στη φάση των NFT δύο χρόνια άρχισα να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται στους 4-5 μήνες ας πούμε. Σιγά σιγά όπω σου είπα ήμουν κολέκτορ και σιγά σιγά ήταν βήμα βήμα ας πούμε. Και τα περισσότερα είναι αυτή που έχει είναι φωτογραφίες ή μουσική. Ε, τα περισσότερα που έχω είναι φωτογραφίες. Μουσική γενικά δεν αγοράζω διότι... α ε, ας πούμε δεν ασχολούμαι τόσο με μουσική στο θέμα να πάρω ένα beat και τα λοιπά. δεν αγοράζω. Ε, διότι κιόλα πουλάω μουσική, οπότε δεν ασχολούμαι και να αγοράσω κάτι άλλο. Ναι, άλλου. ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Δηλαδή, ασχολείσαι με ενευτή μουσική επειδή φτιάχνει ενευτή για ανθρώπου που κάνουν μουσική, αλλά δεν βρίσκει νόημα εσύ να αγοράσει για σένα γιατί δεν είσαι άρτη ούτε. Ναι, θεωρώ ότι. Όχι τόσο ότι δεν βρίσκω νόημα, απλά. Αν ας πούμε μου αρέσει το project που έφτιαξε τώρα ο Tory Lanez ή ο Σον Mendes, θα πάρω τα καλά αυτού του project και θα τα ενσωματώσω στο δικό μου. Δεν βρίσκω νόημα το να αγοράσω κάποιο άλλο άρτης από τη στιγμή που κάνω το ίδιο και μπορώ να το πάρω αυτό και να το βελτιώσω με τους άρτης τους οποίους συνεργαζόμαι εγώ. Μπορεί να μα πει πώ προέκυψαν όλε αυτέ οι συνεργασίε, δηλαδή σε προσεγγίσανε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνε από μόνοι του ή σε σύστησε κάποιο. Ε, να σου πω, όπω σου είχα πει, στην αρχή σχεδιάζα δικά μου collection. Στην αρχή μαζί με την κοπέλα μου κατακρίβαν το πρώτο collection. Εντελώ έραζε για μα. Ε, σχεδιάζαμε... Τη λένε την κοπέλα σου. η ε, για Άντρεα. Ε, 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 ε. ε, θα βάλουμε και τη Άντρεα στο link από κάτω. <laughs> ε, σχεδιάσαμε το πρώτο collection εκεί. Άρχισα να σχεδιάζω μόνο μου. Και τώρα τι και πώ, μην με ρωτά, μου ήρθε μια μέρα η ιδέα να στείλω στον Game Boy το έστειλα, ξέρει, καλησπέρα η Μωτάδε. Έχω σχεδιάσει τα τάδε, του έβαλα κάποια link. <coughs> και ενδιαφέρομαι να κάνουμε ένα project. Του εξήγησα κάποιε ιδέε. Και ο Game Boy ε, μου απάντησε σχετικά γρήγορα. Μου είπε: Ενδιαφέρομαι πολύ, θέλω να μάθω. Και εκτίμησα πολύ ότι μου είπε ότι θέλει να μάθει. Δεν με ρώτησε καθόλου για λεφτά ή οτιδήποτε. Yeah. Μου, μου είπε: Θέλω να μάθω. Από εκεί και πέρα, ο Game Boy, με βοήθησε να κάνω και τη συνεργασία για το album που έβγαλε μαζί με το Σάλβα. Του έκανα ένα collaboration. Από εκεί και πέρα έθελε ο Φιωρέλ, ο Νίβο, δηλαδή από τη στιγμή που μου έδωσε την ευκαιρία ο Γκέιμπο και με, μου έδωσε αυτό το chance να δείξω πούμε, ότι όντω μπορώ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω να πω «γεια σας, ας πούμε, είμαι ο Τάδε και έχω κάνει τα Τάδε Collection» και τώρα έχω χτίσει το όνομα και έρχονται από μόνοι τους οι άρτης και αναλαμβάνουν αυτούς που... Δηλαδή έχω... και με τον Νίβο σου έκανε connection ο Game Boy. Όχι, με τον Νίβο είχα φτιάξει το collection του, του, Game Boy, είχα φτιάξει και το, το collaboration με τον Salva. Και είχα μιλήσει εγώ με, το, με τον Νίβο, του έστειλα ένα μήνυμα. Του είπα ποιο είμαι και του άφησα κάποια δείγματα από κάτω τη δουλειά μου, ώστε να μπορεί να δει. Και ενδιαφέρθηκε. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αναλύσαμε κάποιε ιδέε και ε, τώρα τρέχουμε ένα αρκετά μεγάλο project με τον Νίκο. Είπε πριν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πολύ πίσω στα NFT, Υπάρχουν χώρε οι οποίε. Είναι πολύ προχωρημένο στο NFT. Ναι, α πούμε, χώρε τη Ασία, η Αμερική, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με με την Κύπρο στο NFT. Εδώ είναι μετρημένα τα άτομα τα οποία γνωρίζουν όντω τι είναι τα NFT, α πούμε. Και θεωρώ ότι ο κύριο λόγο είναι ότι το φοβάται ο κόσμο, διότι δεν υπάρχει κάποιο σε Κύπρο και Ελλάδα. Όχι που να ξέρει, υπάρχουν άτομα που ξέρουν όντω από NFT, δεν υπάρχει κάποιο όμω να τα εξηγήσει απλά στον κόσμο και ο κόσμο ίσω να μην έχει τη, την ώρα και την ευχαίρεια του να ψάξει μόνο ναι. μόνος του τι είναι ένα NFT. Okay. Ενώ, α, αν δει, α πούμε, στην Αμερική υπάρχουν άπειρα podcast ή συνεντεύξει που εξηγούν για τα NFT. Πριν ανέφερε ότι πάρα πολλοί διάσημοι μεγάλοι καλλιτέχνε φτιάχνουν NFT και προτιμούν να κάνουν NFT παρά να τα βάζουν στο Spotify. Ποιο πιστεύει ότι είναι ο λόγο, ε, Το ρωτάω αυτό επειδή ε, άμα βάλει το τραγούδι σου, άμα βάλει τη μουσική σου, α πούμε, στο Spotify και στι πλατφόρμε αυτέ, ε, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα στην ουσία, τρέχει μόνο του το πράγμα. Ε, από την άλλη, μα είπε πριν ότι τα NFT κατά κάποιον τρόπο πρέπει να συντηρήσει ένα project πίσω από το κάθε NFT και η ερώτηση είναι αξίζει τον κόπο δηλαδή τρως που τρως τόσο χρόνο και κόπο να φτιάξεις τη μουσική το κάνεις NFT και μετά πρέπει να το και κιόλα. και γιατί ας πούμε επιλέγουν αυτό το δρόμο οι διάσημοι ναι ε, όπως προανέφερα ο Snoop το αρχίσε αυτή τη φάση ας πούμε <coughs> θεώρησε ότι δεν είναι δικιά τα νούμερα τα λεφτά που παίρνουν οι άρτης από τα άλμπουμ και από τα σίγκολ και ανέφερε και τον Michael Jackson ότι δεν είχε πάρει ούτε ένα δολάριο από τα άλμπουμ που βγάζε ε, δηλαδή έπαιρνε από τα live και από τις χορηγές αλλά δεν, δεν, έπαιρνε από τα άλμπουμ και από τα σίγκολ οπότε θεώρησε ότι είναι πιο δίκαιο οι άρτης να πληρώνονται για τη δουλειά του και μη φανταστεί τώρα, τώρα ότι α πούμε, ο Snoop Dogg πουλά 50 και 100 ευρώ κάθε κομμάτι του είναι γύρω πούμε, στα 5, 9, 15 ευρώ κάθε κομμάτι και κάθε άλμπουμ που πουλιέται Τώρα, αν αξίζει ο κόπο, θεωρώ ότι κάπου εκεί έρχομαι εγώ. Δηλαδή, εσύ κάνει τη δουλειά σου, κάνει το πρωτού, κάνει το κομμάτι σου και εκεί έρχομαι εγώ ας πούμε και το τρέχω εγώ για σένα. Εγώ σε συμβουλεύομαι α πούμε και εσύ δίνει τι συμβουλέ σου και τι ιδέε σου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου παίρνει τόση ώρα εσένα α πούμε. Αυτό που είπες τώρα ότι η μουσική δεν πληρώνει αρκετά τα κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα από την άποψη ότι υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα και μία και μία από τις απόψεις είναι ότι υπάρχει πολύ μουσική, υπάρχει πάρα πολύ μουσική εκεί έξω. Το κόστος, το κόστος για να στηθούν όλες αυτές οι πλατφόρμες, το προσωπικό για να δουλεύει το Spotify. Σκέψου πόσο κόσμο, πόσος mm. κόσμος δουλεύει για να υπάρχει το Spotify, για να υπάρχει το YouTube. Όλο το κόστος του, της μουσικής παραγωγής, η αγορά του equipment, η κατασκευή του στούντιο, το, οι βιντεοκάμερες, τα φώτα, οι ηθοποιοί, οι χορευτές, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί κι αυτό. Πολύ συχνά δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι είναι ο artist. Ναι, είναι ο artist. Ο artist είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Εννοείται χωρίς τον artist... Ε, μπορεί να μην έχει νόημα το Spotify και όλα αυτά αλλά και χωρίς την άλλη πλευρά ο artist δεν θα ήταν τόσο ε, διάσημος και τόσο γνωστός με βίντεο κλιπ, με high quality content, με όλα αυτά δηλαδή ε, είναι λίγο παίζεται λίγο το δηλαδή δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω για το αν οι artists πληρώνονται αρκετά ή δεν πληρώνονται αρκετά γιατί ένας, ένας άλλος λόγος είναι ότι ο καθένας προσπαθεί και θέλει να γίνει artist και συνήθως οι δουλειές που πληρώνουν πολλά λεφτά είναι οι δουλειές που δεν θέλει να κάνει κανένας. Ναι. Οι δουλειέ που θέλουν να κάνουν όλοι επειδή υπάρχει πολλή ζήτηση, ζήτηση ναι. δεν πληρώνουν. Είναι απλά μαθηματικά δηλαδή... Άμα κανένα δεν θέλει να μου βάψει τον τοίχο, πρέπει να πληρώσω πολλά λεφτά ναι, για ναι, να ναι. πείσω κάποιον. <laughs> άμα έχω 100 άτομα που με παρακαλάνε να βάψουν τον τοίχο δωρεάν, δεν θα σε πληρώσω ναι, ναι, άμα ναι, ναι, ναι. είσαι καλό μπογιατζή. Κατάλαβε, ναι. κάπω έτσι πάει. Γι' αυτό δεν ξέρω άμα συμφωνώ με τον Snoop Dogg. Ναι, αν και ναι. αν και φυσικά εγώ θα ήθελα, εννοείται, η μουσική να μα πληρώνει πάρα πολλά λεφτά αλλά πάντα προσπαθώ να είμαι δίκαιος και να αντικειμενικός. αντικειμενικός ότι εντάξει η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν μας πιέζει κανένας να κάνουμε μουσική ίσα θα το κάνουμε επειδή το αγαπάμε και προσπαθούμε με χίλιους τρόπους να μπορούμε αυτό το χόμπι και αυτή την αγάπη να τη μετατρέψουμε σε δουλειά ούτως ώστε να ζούμε από κάτι που μας αρέσει να κάνουμε κάτι που δεν είναι εύκολο ναι. Αυτά. Ε, δεν έχω άλλε ερωτήσει. Θε να προσθέσει κάτι. Ε, όχι, απλά να πω στον κόσμο αν κάποιο ενδιαφέρεται. Ε, γενικά, βασικά, αν έχει κάποιε απορίε, είμαι ανοιχτό να, να μου στείλει ένα μήνυμα να συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ε, τα project βγαίνουν σύντομα, βγαίνουν διάφορα. Κάθε εβδομάδα έχουμε άλλο project. Όποιο ενδιαφέρεται, μπορεί να μας παρακολουθάει είτε εμένα είτε τους artists Που, και... ε, πού, μπορούν να, πού μπορούν να δουν τα NFT σου και αυτά να δουν τα project ε, Τα ανεβάζουμε στη σελίδα μου στο instagram είτε εγώ είτε τα ανεβάζει και ο τραγουδιστή, οπότε αν κάνουν ένα follow ε, τους παραπέμπει το ίδιο το story το πώ σας πες τα link και τα λοιπά Θα βάλω όλα τα links στο description παιδιά ποιος ενδιαφέρεται να πατήσει κάτω στο, στη περιγραφή να τα δει Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που για ήθες, την ευκαιρία. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Ε, και μου... ίσω να συνεργαστούμε σύντομα. Μακάρι, μακάρι. Ε, μου έλυσε πολλέ απορίε. Πιστεύω και σε πολλού που μα βλέπουν. Ε, χάρηκα πολύ. Χαριστώ ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Γεια σα, παιδιά. Γεια σα.